Έπρεπε να ξεχωρίσουμε άντρες γυναίκες για να ξέρουμε και από τις γυναίκες ποιος κάνει. Τι να κάνω, αφού βρωμάνε τα πάντα όλα εδώ μέσα. Θα βάζα κάτι στα σου. Να, να, να. Έλα, μέσα. Ναι. Κοίτα, ρε, κοίτα, μέσα στον μπουρδούχα μου, ότι... Δεύτερα χέρια σ' αγκαλιάζουνε. Εσύ και, και η Δημητρούλα που είναι αστέρι στις ψηλές σας και αυτά είναι τέλειο. Τι έπαθες εδώ. Δεν μπορώ. Για τα αγγλικά. Όλο αυτό. Ε, τι το παιχνίδι. Να σου πω κάτι. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Κάτσε να έρθουν τα μαθήματα, να έρθει η κυρία Βόση, να έρθουν αυτά. Θα δεις ότι τα γουστάρεις. Και εγώ έτσι το, χθες το βράδυ, εγώ γι' αυτό πήγα για ύπνο. Γιατί μου ήρθαν όλα πολύ απότομα. Δεν ξέρω, αισθάνομαι ότι δεν μου ταιριάζει. Δεν περίμενα τέτοια κομμάτια. Ή τέλος πάντων όχι από την αρχή. Δεν αντέχω. Έλα ρε ψυχή μου. Δεν μου λες. Αν σου δίνανε μια Χάρης Αλεξίου θα αντέχες. Ε. Μου λείπει ο Κωστή. Όλα μαζί. Δεν ξέρω πει όλα και το κομμάτι, όλα μαζί. Ε, μου λείπουν και τα δικά μου άτομα. Απλά μου λείπει και ο φίλος μου. Νιώθεις αβολάκι. Δεν μπορώ, θα φύγω. Δεν θα πας πουθενά. Είναι δύσκολη η πρώτη μέρα, μωρή. Δεν θα πας πουθενά. Τι νιώθεις. Όχι, Νίκη, σου λέω, μου λείπει και ο Κώστας, μου λείπουν όλοι. Θα σου λείπουνε. Αυτό είναι λογικό. Αυτό το ξέρεις. Ο Κώστας δεν θα ήθελε να φύγεις όμως από εδώ. Ο φίλος μου με έβαλε να... Επειδή, εντάξει, πιστεύει στο ταλέντο μου και ξέρω ότι με στηρίζει, απλά δεν μπορώ ούτε να μιλήσω μαζί του, τίποτα. Δεν μπορώ, Νίκη. Μπορείς μια χαρά, μπορείς. Όσο εδώ είναι η αντοχή σου, δηλαδή, εσένα. Ναι. Δεν είναι. Δεν το πιστεύω. Είναι η στιγμή. Αυτό. Δεν έχεις προσαρμοστεί ακόμα, όπως κι εμείς. Ναι, μωράκι μου. Κάνε από μόνο μια-δυο μερούλες και θα δεις ότι θα συνηθίσεις, θα δεις. Και όταν πας σπίτι τώρα, άμα σηκωθείς να φύγεις, θα νιώθεις καλά, ας πούμε. Έτσι, θα πας, θα δεις στο Κώστα και τη μαμά σου και όλα αυτά και μετά θα λες γαμώτο γιατί έφυγα. Είναι η ευκαιρία σου. Ζήσε το. Να σου κάνω μια καλύτερη.
Ρε, μου λείπει η δουλειά μου, όλα μου λείπουν. Εδώ θα περνάς πιο ώρα από τη δουλειά σου. Δεν μπορώ, έχει μπλοκάρει το μυαλό μου. When September ends. Ξανά. Αφού χωρίς διακοπές. Χωρίς διακοπές, χωρίς να βάζεις τα μικρόφωνα, χωρίς να τα πετάς κάτω, χωρίς τίποτα. Κανονικά όλα. Όχι, μου πέφτει το καλσόνι. Άντε. Ρε, μου πέφτει το καλσόνι. Πάψε, έχεις πατήσει. Γιατί? Πάτε το play πάλι. Έχω τη Δημητρούλα. Εσύ τι έχεις? Μου κάνει πλάκα ο Θεός. Αγάπη μου, τι θα σου δίνανε? Με το Θέμη του Μαντίδη. Τι θα ήθελες να κάνεις? Να συνεργαστούμε. Φαντιρίζει. Καλημέρα σας. Σταματήστε ρε τώρα. Σταμάτα τώρα. Ταρλάκι, μήπως ότι διαβάζεις κιόλας? Ναι. Αχ, αυτή η γυναίκα ρε φίλε. Η μάσκα του Αντρέα. Του Αντρέα. Η μάσκα του μικρούτσικου. Είναι, να σου πω, έχεις διαβάσει το κώδικας Da Vinci? Ναι. Είναι τέτοια φάση, αλλά με άλλη ιστορία. Το άρωμα το έχεις διαβάσει? Όχι. Το έχεις διαβάσει? Πω, να το πάρετε. Οπωσδήποτε. Είναι όλη ιστορία με το πώς βγήκε το άρωμα στη Γαλλία, ρε παιδάκι μου. Σε βάζει ένα τρυπάκι που να συχαίνεσαι τον εαυτό σου σε κάποια φάση. Και μετά να τον αγαπάς τόσο πολύ, τον εαυτό σου, που να λες... Τι μου έδωσε, ξέρω εγώ, και τρελή φάση. Πότε γίνεται αυτό? Όταν διαβάσεις το άρωμα. Που πολύ γρήγορα ξεπριστώ και θα πάω για μπάνιο. Από τι να ξεπριστείς? Πού να πας για μπάνιο? Στη θάλασσα. Στην πισίνα. Στην πισίνα. Στην πισίνα. Ήμουνα ικανή να κάνω, αν δεν είχε κάμερες. Στην πισίνα. Γιατί φοράω μαγιό. Σε εμποδίζουν. Α, τέτοιο μαγιό έχεις φέρει? Ναι, δεν έχω φέρει μαγιό. Τι μαγιό? Τηλέφωνο ρε παιδιά. Εγώ είμαι μισκόλος, είναι τι να... Παρακαλώ την παραγωγή να κλείσει τις κάμερες στην πισίνα για να κάνει μπάνιο. Άγινε να δούμε τον κόλο της Μαρία. Ναι. Εντάξει, άμα το δούμε τι θα γίνει.
Αγόρι μου, δεν έχει ξαναδεί τέτοιο κόλλο. Να, να, να. Ωραία, ναι, εγώ σου λέω ότι είναι ο καλύτερος. Μόλις είπα να δω το κόλλο της Μαρίας, γύρισε κατευθείαν η κάμερα. Σου αρέσει, το βράδυ. Ε, ναι. Η Όλγα τρελαίνεται την έχω. Καλά, μετά από σένα πήρανε και αυτές οι δύο σειρά. Μπορώ. Το δες. Εδώ προσαρμόζω το σκυλί πάνω στο ροκ. Άλλη φάση τραγούδι. Δεν είναι άλλη φάση τραγούδι αυτό. Μέσα στη φάση. Από όλα αυτά που έχουμε μάθει να ακούμε. Που έχουμε μάθει να ακούμε. Που έχουμε μάθει να ακούμε, ναι. Και που μας βάλουν να ακούσουμε μάλλον. Έλα ρε παράτορα, περίεργος γίνεσαι. Πλάκα κάνεις. Τώρα με αυτό που λες κάνεις πλάκα. Μεγάλο πλάκα. Μας βάζουν να ακούμε. Να σου πω κάτι. Άλλο τι ακούμε ο καθένας στο σπίτι του για πάρτι του. Ναι. Επιλογές μας. Ναι. Και άλλο τι παίζουν ραδιόφωνα, τηλεοράσεις. Τι σχέση έχει αυτό ρε φίλε. Πού κολλάει αυτό. Ποιο. Αυτό που λες. Δεν είναι άλλη φάση αυτό το κομμάτι. Δηλαδή είναι ένα εμπορικό κομμάτι. Μες στη φάση δεν είσαι μα εμπορικού ή μη εμπορικού, ξέρω κανένα κομμάτι. Γιατί πιστεύω ότι δηλαδή, όλα τα κομμάτια, όλα ναι, τα κομμάτια ναι. Πιστεύω ότι έχουν σχέση με το εμπόριο. Το θέμα η ποιότητα είναι άλλο θέμα. Μπράβο. Και εγώ okay. Σου λέω το εξής απλό πράγμα, το οποίο δεν με καταλαβαίνεις. Ένα κομμάτι, εγώ που δεν λέει, ένα κομμάτι που λέει προχθές το βράδυ, τι λέει, πες το στίχο, μόνο το στίχο. Βρέθηκα να τα πίνω με έναν Άγιο. Ναι, ρε φίλε. Δεν είναι άλλη φάση κομμάτι. Είναι όπως λες, τι σου έχω κάνει, πες τι σου έχω κάνει, αξίζω τέτοια συμπεριφορά. Γιατί το λες αυτό, ρε φίλε, τώρα. Sorry, έχω λάθος εγώ. Όχι, γιατί το λες. Άλλη φάση, ρε. Γιατί ωραία φάση, άλλη φάση. Είναι προλαβαίνω τώρα. Εγώ σου είπα άλλη φάση, αγόρι μου. Φάση. Είναι άλλη φάση, τελικά είναι τέτοιο πράγμα. Συμφωνώ μαζί σου. Και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Εντάξει. Τι είναι ποιοτικό και τι είναι εμπορικό, δηλαδή μπορείς να μου εξηγήσεις αυτόν τον όρο, εσύ. Μπορείς να μου τον εξηγήσεις. Εσύ. Ποιότητα. Εσένα ρώτησα τώρα πρώτα. Εγώ θέλω να το ακούσω από σένα αυτό. Πες ένα. Εγώ πες ότι δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Θα ήθελα πολύ κάποια στιγμή. Εντάξει, θα το μάθω. Πες ότι δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Ρε, σε ρώτησα. Εμπορικό λοιπόν, όπως διαχωρίζουμε στην Ελλάδα τα είδη και λέμε λαϊκό. Τα διαχωρίζουμε στην Ελλάδα. Με το εξωτερικό δηλαδή δεν έχεις ασχοληθεί καθόλου. Εγώ. Άσε με εμένα, σου λέω ότι λέω πολύ ο κόσμος. Άσε με εμένα, φίλε. Τώρα. Πολύ ο κόσμος. Δεν ξέρεις τώρα τη φάση. Με τη μάζα δηλαδή. Δεν ξέρεις τη φάση, όχι δεν πάω με τη μάζα. Αλλά. Ακούω τι λέει η μάζα και κρίνω. Ποιότητα θεωρούν ένα κομμάτι το οποίο δεν μπορεί να ακούσει. Άλλο τι θεωρούν. Ρε φίλε, μια θεωρία όμως και μια πράξη. Η θεωρία και η πράξη διαφέρει πάρα πολύ. Δεν πειράζει.
πάρα πολύ. Έτσι. Εγώ φίλε αυτό πιστεύω, γιατί αυτό που στάω να πιστεύω. Αν πας σε μια γυναίκα και της βάλεις να ακούσει το κομμάτι που λέει προχθές αργά στο μπαρ το ναυάγιο βρέθηκα να τα πίνω με έναν άγιο, μπορεί να τρομάξει και να σηκωθεί να φύγει. Αν βάλεις, χωρίς να σημαίνει ότι εγώ συμφωνώ. Αν βάλεις να ακούσει ένα κομμάτι που λέει τι σου έχω κάνει, πες τι σου έχω κάνει εξωτερικά συμπεριφορά, θα το καταλάβει. Okay. Αφού το σκέφτεσαι έτσι, ναι, συμφωνούμε. Αφού το σκέφτεσαι έτσι, κράτα. Και τότε τι χίλιες δεν ξέρω. Έγινε, εντάξει. Συγκόλα. Έχω να ξεκολλήσω, ρε. Χίλιες λέξεις είπες. Μια χαρά είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Ναι, όταν δεν μπορεί να καταλάβει ένας άνθρωπος με δύο κουβέντες, πρέπει να του πεις χίλιες. Όπως και το αντίθετο. Μάλιστα. Γιατί ξέρω εγώ, κάποιος που καταλαβαίνει χίλιες, πρέπει να του πεις δύο. Ναι. Δεν λέω τίποτα για σένα. Ναι. Πρόσεχε. Ναι. Γιατί να μας βλέπει κάποιος αρνητικά ότι φοράμε τα γυαλιά. Δεν το καταλαβαίνω. Άλλο, ότι έχει τρομερά φώτα. Τα γυαλάκια δεν τα φοράμε να κάνουμε μόστρα. Να ρωτήσω κάτι. Είναι κακό να τα φοράμε στο σπίτι. Είναι αντίθετο. Είσαι χαζός. Δηλαδή, άμα δεν μπορώ να δω τη φάτσα σου από το σπίτι μου. Ποιος δεν ξέρει ότι για να τραβάνε καλά οι κάμερες ότι θέλει φώτα. Όχι, αυτό το παρακολουθεί δεν θα το σκεφτεί, ρε Γιάννη. Ωραία, σας το λέω εγώ. Παιδιά, λόγω από τα φώτα φοράμε τα γυαλιά, γιατί πουνάνε τα μάτια μας. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει, εν μέρη όμως. Στο σημείο που γύρισε και μου είπε, έπρεπε να σκεφτείς ποιοι σε βλέπουνε. Εγώ σκέφτηκα να βάλω αυτό το φόρεμα γιατί έχει πίστα. Είμαι σε κοινό. Πού πας να τραγουδήσεις σε παιδιά, πας να τραγουδήσεις σε κόσμο, όχι τη νύχτα, καταλαβες. Όντως το έβλεπαν παιδιά εκείνη την ώρα. Ήτανε προκλητικό, το παραδέχομαι. Δεν συνηθίζω όντως να φοράω τέτοια ρούχα όταν τραγουδάω, αλλά ήθελα να το βάλω και το έβαλα. Καταρχήν το ρεφρέν, ναι, τι λέει, κατάλαβα, τι λες. Σκίζω τα μαύρα που φορώ. Και ήτανε... Η Πιερίδη μου βγήκε με τις ζαρτιέρες και δεν την έκραξαν. Ναι, ναι. Εγώ που βγήκα με... Ήμουν πιο ντυμένη από την Πιερίδη. Εντάξει, ήταν πρόστιχο το φόρεμα, δεν λέω, όντως. Ήτανε too much. Ήτανε όντως too much. Αλλά το στήριξα το φόρεμα που φόρεσα. Απλά δεν ήθελα εκεί πέρα δεν μέσα να... Δεν σε φόραγε, το φόραγε εσύ. Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά εκεί πέρα δεν μέσα... Δεν φοράω και κάνω... Άννα, μπράβο. Άννα, μπράβο. Τότε δεν αλλά εκεί πέρα μέσα δεν ήθελα να το ταχώσω από την πρώτη μέρα. Εγώ δεν μπορώ. Ναι, θα τα βγάλω. Παιδιά, αν αυτό που μα κάνουμε... Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να βγάλετε τα γυαλιά. Εγώ λέω, μην σας φαίνεται περίεργο που το κοινό το παρεξηγεί. Ναι, εγώ καταλαβαίνω γιατί. Σου λέω και εγώ το φοράω. Ναι. Και έχει απόλυτο δίκιο, αλλά είναι χαρακτήρες και χαρακτήρες. Ναι, ρε παιδί μου. Και φαίνεται στον κόσμο. Απλά τώρα. Δεν σε ξέρει οποιοδήποτε. Ωραία, και επειδή εγώ φορά τα γυαλιά, κάθομαι εγώ έτσι, είμαι ψώνιο, ας πούμε. Δεν το κάνω επίτηδες. Είναι για το φως. Δεν το μπορώ το φως. Με πείραξε πιο πολύ το γεγονός ότι σχολίασε, ας πούμε, τι θα σου δίνανε εσένα για το κομμάτι που πήρα, που εμένα προσωπικά είμαι χαρούμενη που το πήρα αυτό το κομμάτι, μου αρέσει. Εσύ τι έχεις? Μου κάνει πλάκα ο Θεός. Αγάπη μου, τι θα σου δίνανε? Πιο πολύ με πείραξε αυτό παρά για το ρούχο. Άντε πάλι! Ανοιχτή ήταν η πόρτα! Καλά είναι. Ποιοι είναι οι αγαπημένους καλλιτέχνες? Είναι οι εξής. Βιτάλη, Αλεξίου, Αδαμαντίδης, Μαραγκόζη, Παπαδοπούλου. Ποιον θα ήθελες να συνεργαστείς αν μπορούσες? Με το Θέμη Αδαμαντίδη. Τι θα ήθελες να κάνεις? Να συνεργαστούμε. Δεν τον ήξερες από κοντά? Όχι. Λοιπόν. Καλά τώρα, θα αρχίσω. Ωχ, βρήκα. Τι κάνετε? Παιδιά, εντάξει, σοκ έτσι, κανονικά. Τι κάνετε, παιδιά? Καλά. Ώρα να γουστάρουμε τώρα. Πω, πω. Καλή επιτυχία σε όλους. Νίκος, Τάσος. Κατερίνα. Κατερίνα. Θα σε έχουμε λίγο κάτι. Είναι λίγο χάλια.
Τι κάνετε, είχα γράψει με ποιον θέλω να... Αφήστε. Τι να κεράσουμε. Καλά πάθαμε πλάκα, έτσι. Αυτή ήταν απίστευτο. Αφού μπαίνει μέσα, κοιτάω, λέω... Τώρα λέω, αυτός λέω μοιάζει, λέω, με τον Αδαμαντίδη, λέω, ποιος είναι, λέω. Και βλέπω όλους τους άλλους που μένουν έκπαικτο και λέω, δεν παίζει, λέω, αυτός λέω είναι. Και ο Νίκος. Το βάλω λίγο ψηλά, εδώ κοντά τώρα. Έφυγε ο Πάτρας. Ας συζητήσουμε λιγάκι και να τον ακούσουμε. Γιατί έχω και λίγο τράκ εγώ τώρα. Έχω λίγο τράκ, γιατί... Έχει πολλά φώτα. Ήταν απίστευτο. Μείναμε όλοι έκπληκτοι. Πάρα πολύ απλός και πάρα πολύ σεμνός. Πώς ήταν την πρώτη φορά στην Επιτροπή μπροστά, πώς νιώσατε εσείς? Η Επιτροπή ήταν... μετά από την εκτέλεση, ας πούμε, του τραγουδιού. Σε αυτή τη φάση ήταν από την Επιτροπή, από όλα τα μέλη της Επιτροπής, ήταν μόνο ο κύριος Κατσαρός.